Σε φάση ολοκλήρωση βρίσκεται η επεξεργασία των ερευνητικών δεδομένων από τι εταιρείε για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Κρήτη, προκειμένου να αξιολογήσουν τι προοπτικέ και να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα, δηλαδή στη διενέργεια τη ερευνητική γεώτρηση. Ήδη στελέχη τη αρμόδια διαχειριστική αρχή έχουν κάνει λόγο για ενθαρρυντικά δεδομένα, ενώ ο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντο Ενέργεια και Ορυκτών Πόρων, Αριστοτέλη Αϊβαλιώτη, μιλώντα στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι το τοπίο θα έχει ξεκαθαρίσει μέχρι το Μάρτιο. Τελείσεται η διαδικασία. Περιμένουμε τε, τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών που έχουν γίνει στην Κρήτη. Και ανάλογα με τα αποτελέσματα των σεισμικών ερευνών, θα αποφασίσουμε αν απε, προχωρήσουμε σε μια αδειοδότηση για γεώτρηση στην ε, δυτικά τη Κρήτη. Ε, αυτό είναι το κυριότερο ερωτηματικό, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε τι έρευνε των σεισμικών, οι οποίε δυστυχώ ή ευτυχώ παίρνουν αρκετού μήνε μέχρι να Επεξεργαστούν οι ειδικοί του αποτελέσματα. Υπενθυμίζεται ότι από τον Φεβρουάριο του 2023 έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα των σεισμικών ερευνών σε περιοχέ του Ιωνίου και τη Κρήτη από του παραχωρησιούχου. Πηγέ των παραχωρησιούχων εξάλλου επιβεβαιώνουν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ληφθούν αποφάσει για τη διενέργεια ή όχι ερευνητικών γεωτρήσεων στην περιοχή τη Κρήτη εντό του 2024, κάτι που θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που επεξεργάζονται. Φαντάζομαι ότι αν είναι ενθαρρυντικά να μα ζητήσει η εταιρεία η οποία έχει ήδη την άδεια για τη γεώτρηση, η Αμερικανική εταιρεία, να κάνει τη γεώτρηση. Η κοινοπραξία Exxon Mobile Hellenic Energy συνέλεξε από το υπέδαφο των θαλάσσιων οικοπαίδων τη Κρήτη σχεδόν διπλάσια σεισμικά δεδομένα σε σχέση με την προβλεπόμενη ελάχιστη συμβατική υποχρέωση. Η διαδικασία είναι ερεύνες, ναι. οι σεισμικέ έρευνε, οι οποίε σου δείχνουν αν υπάρχει και πόσο πιθανολογεί να υπάρχει. Εάν η πιθανολόγηση είναι πολύ ισχυρή, μετά προχωράς σε δοκιμαστικές γεωτρήσεις για να δεις αν αυτό που είδες στα σεισμικά υπάρχει και μετά είναι η εκμετάλλευση. Όπως τονίζουν γνώστες της αγοράς, αφής εικόνα δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνο μετά το επόμενο στάδιο που δεν είναι άλλο από τη διενέργεια ερευνητικών γεωτρήσεων.